Τρίτη δύναμη με καθαρό ποσοστό. Επιδιώκει να είναι το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη ώστε να λάβει την τελευταία διερευνητική εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης, όπως τόνισε ο ίδιος από την Πάτρα που βρέθηκε σήμερα. Μάλιστα, ο κύριος Θεοδωράκης σημείωσε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέψει ο λαός να δοθεί η εντολή αυτή στην Χρυσή Αυγή. Ο δημοκρατικός λαός της χώρας και βέβαια της Πάτρας, όταν φτάσει η κρίσιμη ώρα, όταν πλησιάζουμε στις εκλογές, θα σταθμίσει και αυτό το παράγοντα. Ότι αυτή η χώρα πρέπει να έχει μια διερευνητική εντολή από ένα κόμμα που μπορεί να δώσει λύσεις και όχι από ένα κόμμα που κατηγορείται ως εγκληματική συμμορία. Ο κ. Θεοδωράκης τόνισε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να προχωρήσει σε συμφωνίες με άλλες πολιτικές δυνάμεις, με γνώμονα να πάρει κάποια υπουργεία, είτε αυτό αφορά τη Νέα Δημοκρατία, είτε το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ο ίδιος έθεσε και 5 κόκκινες γραμμές για συνεργασία, οι οποίες είναι παραμονή στο ευρώ, δίκτυ κοινωνικής προστασίας για τους οικονομικά αδύνατους, διασφάλιση των καταθέσεων σε ελληνικές τράπεζες, δυτικού τύπου οικονομία χωρίς κρατικοποιήσεις και τέλος, άρση ασυλίας των πολιτικών με αλλαγή του συντάγματος. Δεν είμαστε δεκανίκη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαστε τσόντα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Θέλουμε από τον κόσμο το ποτάμι μεγάλη τρίτη δύναμη. Το τρίτη δύναμη είναι εξασφαλισμένο. Όλες οι σοβαρές καινούργιες μεγάλες δημοσκοπήσεις, τώρα που φτάνουμε προς το τέλος και δεν μπορούμε να λέμε και πολλά ψέματα, δείχνουν ξεκάθαρα πού είναι το ποτάμι. Από την άλλη πλευρά, το ποτάμι δεν επιδιώκει την ακυβερνησία και τις συνεχείς εκλογικές διαδικασίες. Και για το λόγο αυτό, εάν λάβει διερευνητική εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης, τότε θα παρουσιάσει μια κυβερνητική πρόταση που θα επικροτήσει η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Έχουμε ξεκάθαρες απόψεις, έχουμε ανθρώπους, έχουμε ένα σχέδιο και μια στρατηγική με θάρρος και γνώση. Και αυτή τη στρατηγική θα βάλουμε στο τραπέζι την επόμενη μέρα των εκλογών. Βέβαια, δεν θα αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη. Είναι σαφές αυτό. Δεν θέλουμε εκλογές ή ξανά εκλογές επειδή μπορεί να θεωρήσουν κάποιοι ότι αυτό θα μας ωφελήσει. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Τέλος, ο κ. Θεοδωράκης παρουσίασε και το ψηφοδέλτιο του κόμματος στην Αχαΐα, το οποίο αποτελείται από τους Αβραμίδη Δημήτρη, Γκολφινόπουλο Βασίλη, Γκοτσόπουλο Ηλία, Μαριλή Κάνιστρα, Ελένη Μενούνου, Αναστασία Πετρίδη, Καλλιόπη Τσάμπρα, Άγγελο Ρούβαλη, Απόστολο Ιφαντή και Ιάσονα Φωτήλα.